Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρολ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η γη της ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, όσο περισσότερο χρονοπερνούν μαζί η Βασιλική και η Ερεάδνη, τόσο καλύτερα γνωρίζουν η μία την άλλη και δένονται μεταξύ τους. Οι αδελφές ανακαλύπτουν ότι έχουν αρκετά κοινά και ταυτόχρονα ξεδιπλώνουν η μία στην άλλη άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει μεγάλη χαρά τόσο στο Στάθη όσο και στην Ιουλία. Μάλιστα, η Βασιλική ανοίγει την καρδιά της στην Αριάδνη και της εξομολογείται όλα τα μυστικά της, ενώ την ίδια στιγμή διαπιστώνει ότι κάτι ερωτικό υπάρχει ανάμεσα σε εκείνη και τον Χρήστο. Μερικές ημέρες αργότερα, οι δυο τους αποφασίζουν να κάνουν μια μεγάλη έκπληξη στον πατέρα τους με αφορμή τα γενέθλιά του. Έτσι, στείλουν μια όμορφη γιορτή στο σπίτι του. Ωστόσο, οι έντετρες του Στάθη δεν είναι αυτοί που περίμεναν και τις αφήνει άφωνες και αμήχανες. Ανακαλύπτουν λοιπόν ότι ο άντρας έχει ένα παιδικό τραύμα, το οποίο δεν του επιτρέπει να χαρεί αυτή την τόσο σημαντική στιγμή. Μάλιστα, ο ίδιος τους εξομολογείται ότι ένα συγκεκριμένο γεγονός έχει στοιχιώσει για πάντα την ψυχή του και σχετίζεται με την ημέρα των γενεθλίων του. Η Βασιλική και η Αριάδνη παθαίνουν σοκ με όσα μαθαίνουν και προσφέρουν απλόχερα στον πατέρα τους την αγάπη και τη φροντίδα που τόσο πολύ έχει ανάγκη, καθώς διαπιστώνουν ότι πίσω από το δυναμισμό του κρύβεται ένας πληγωμένος άντρας. Λίγες ημέρες αργότερα, το ευχάριστο κλίμα ανάμεσα στο Στάθη και την Αριάδνη διαλύεται. Αφορμή στέκεται το γεγονός ότι η κοπέλα έχει αναλάβει για μερικές ημέρες χρέη μαγείρισας στην ταβέρνα του Χρήστου και έχει στενές επαφές με την Αφροδίτη, παρά την υπόσχεση που έδωσε στον πατέρα της να μείνει μακριά από το ζευγάρι. Η Αριάδνη προσπαθεί λοιπόν να κρύψει την αλήθεια από το Στάθη, όμως εκείνος μαθαίνει τα πάντα και γίνεται έξαλλος. Ακολουθεί ένας άγριος καυγάς μεταξύ τους και εκείνος την κατηγορεί ότι είναι μία ψεύτρα που αθετεί τις υποσχέσεις της.